Υπάρχει ένα επόμενο δίδυμο, το βλέπετε, ήδη έχει πάρει τη θέση του στο πάνελ. Νομίζω ότι θα μιλήσουν από καρδιάς και νομίζω ότι όταν τελειώσει αυτή η συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Διονύση Σαββόπουλο και τον καρδιοχειρουργό μας, το δικό μας άνθρωπο, το φίλο μας και φίλο του Σωτήρη Πράπα, θα καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε ούτε από τους μεγαλύτερους, κύριε Σαββόπουλο. Καλησπέρα σε όλους. Αισθανόμαστε βέβαια λίγο νεότεροι εδώ, αλλά χαίρομαι για το όραμα, για την έμπνευση και για την ψυχή που η Νατάσα έβαλε σε αυτή την προσπάθεια και βλέπουμε πολύ χαρά την ανταπόκριση. Τώρα λένε ότι τα γεράματα αρχίζουν όταν τα κεριά της τούρτας κοστίζουν πιο πολύ από την τούρτα. Τώρα τι δουλειά έχει εδώ ο Διονύσης, ο οποίος Διονύσης είναι ένα παιδί με παρελθόν. Δεκέμβρη του 44 η μαμή σήκωσε το μανίκι, γεννήθηκε ένας νέος που ονειρεύονταν σαν τον Καραγκιόζη να κουβαλήσει στις πλάτες του φίλους και εχθρούς, έτσι σαν να ήταν επιβάτες. Βέβαια επιβάτες γίναν τα όνειρά του, τα φόρτωσε σε ένα φορτηγό και κατέβηκε στην πρωτεύουσα καθώς το αγέρι φύσαγε και τον πήγαινε μακριά. Εκεί λοιπόν στην πρωτεύουσα μιας χώρας που ήταν μια τρύπια παράγκα του χειμώνα, στέγασε το όνειρά του. Ο λαός έξω στα πεζοδρόμια πουλούσε κουλούρια και λαχεία, μετανάστες στη Γερμανία, διάβαζαν εφημερίδες με μια μισή δραχμή και εκείνος έβαζε ψυχή και έδινε ρεύμα να πάρουν φωτιά τα όργανα. Έστησε το δικό του περιβόλι του τρελού, το γέμισε με όμορφα τραγούδια, με χρώματα, με αρώματα. Κάπου εκεί χόρεψε τον μπάλο, έτσι σαν ένας αυθεντικός ροκάς και παρενέβη συνθηματικά στα δρόμενα, μιλώντας για το ρύζι που πυρπόλησαν στο Βιετνάμ, για την Θεία Μάρο που ήταν η κυρία Μάνου, που έκρυβε φοιτητές. Και έτσι λοιπόν άρχισε να ενοχλεί. Όπως είπε και ο ίδιος, τον έφαγε η αρκούδα. Σαν βγήκε από εκείνη τη φυλακή δεν τον περίμενε κανένας. Ίσως μόνο η Άσπα που του χάρισε δύο παιδιά. Θα πει τη δημοσθένους λέξη σε μια πλατεία που ήταν γεμάτη με κάτι που είχε από τη φωτιά. Και ύστερα βέβαια ήρθε εκείνη η άνοιξη με τη χρυσή βροχούλα, καθάρισε το τοπίο, έβγαλε έξω τα τραπεζάκια, ο κόσμος πιάστηκε χέρι με χέρι και εκείνος είπε ας κρατήσουν οι χωροί. Φτάσαμε λοιπόν να είναι παρόν και ο Αριστοφάνης που είχε γυρίσει από τα Θυμαράκια. Μετά ήρθε το κούρεμα. Και βέβαια ένιωσε μια άδεια από κόσμο αγκαλιά. Ξαναβρήκε το κέφι του, απογειώθηκε, ανέβασε καινούριους δημιουργούς, τους έδωσε έμπνευση, έγινε ένας θρύλος. Αυτός λοιπόν ήταν ο Διονύσης, το παιδί με αυτό το παρελθόν που μοιάζει να είναι βιογραφία, αλλά ουσιαστικά είναι η βιωματική του στίχη. Ένας από αυτούς ήταν, δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά στο Λαύριο, ίσως σήμερα όριμος πια, μπορεί να μας πει τι θα έπαιζε και τι θα έλεγε στα παιδιά και στους μεγάλους στο Λαύριο. Καλά είσαι τρομερός. Δηλαδή εσύ και ο Ζολώτας. Ο Ζολώτας έκανε διάλεξη με ελληνικές λέξεις και εδώ ο γιατρός μόνο με στίχους. Λοιπόν, δράτω με της ευκαιρίας να ευχαριστήσω δημόσια τον Σωτήρη Πράπα, ο οποίος με γιάτρεψε και είχε την αφάνταστη υπομονή να απαντάει σε όλες μου τις ερωτήσεις, διότι σε έπριξα. Σωτήρης Πράπας, κυρίες και κύριοι. Είπες ότι θα μου έκανες ερωτήσεις. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ας πούμε πρώτα για το Λαύριο και θα ακολουθήσουν τα άλλα. Τι να πεις με το Λαύριο. Είμαστε καλά, πια θα σε διευκολύνω. Ακούστε, ναι. Λιγάκι παραξενεύτηκα. Αλλά σχετικά με την πρόσκλησή σου παραξενεύομαι τα τελευταία χρόνια.
ας πούμε, έγινε reunion και συναντηθήκαμε οι παλιοί συμμαθητές 5ο Γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης, να βρεθούμε, είπε, έχουν περάσει 60 χρόνια. Εντάξει, με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τελειώσαμε το σχολείο συνομήλικοι, μετά αυτοί μεγάλωσαν. Και δεν μπορούσα να τους γνωρίσω. Και ένα άλλο πράγμα που μου συνέβαινε τα τελευταία χρόνια είναι ότι, ας πούμε, πήγαινα να μπω στη βάρκα, που ο Βαρκάρης σταματούσε και έμπαινα στη βάρκα. Ξαφνικά ο Βαρκάρης έκανε, ελάτε κύριε Διονύση, ελάτε, άπλωνε τα χέρια για να βοηθήσει, ενώ δεν το είχα ζητήσει αυτό. Ή έμπαινα μέσα σε ένα χώρο και σηκωνόντουσαν όρθιοι οι άνθρωποι για να μου δώσουν τη θέση τους. Εγώ θεωρούσα ότι είναι επειδή με ανεγνώρισαν. Αλλά όταν πήγα στο εξωτερικό, συνέβαινε που δεν με ξέρει κανένας, συνέβαινε το ίδιο. Κοιτάξτε, τώρα δηλαδή, αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι από τέτοια εξωτερικά δηλαδή, σημάδια. Υπάρχει μια δυσκολία στην ανηφόρα, έτσι. Υπάρχει μια μείωση των, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στην ερωτική ζωή των ανθρώπων. Α, προπό, θα το βρείτε διασκεδαστικό. Αυτά τα πειραχτήρια η μουσική ισχυρίζονται ότι όχι μόνο τα μουσικά όργανα, όλα τα ανθρώπινα όργανα θέλουν κούρδισμα. Και μάλιστα κάνουν και κάτι αισχρούς υπαινιγμούς, ότι όταν είσαι 20 λέει είναι σαν το κλαρίνο, σφίγγεις λίγο, παίζει μια ώρα μετά. Ενώ λέει στα 30-40 είναι σαν την κιθάρα, θέλει 5 λεπτά κούρδισμα. Μετά παίζει. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Στα 60, εκεί το παρομοιάζουν με την άρπα. Μια ώρα κούρδισμα, 5 λεπτά παίζει. Τέλος, αγαπητοί μου συνομήλικοι, οι δικές μας σκοτεινές προοπτικές παρομοιάζονται με το πιάνο. Άλλος κουρδίζει και άλλος παίζει. Πάντως λένε, Διονύση, ότι ο ερωτισμός, έστω και αν δεν είναι ερωτική ζωή, προλαμβάνει τα γυρατιά. Και μια και πέσαμε σε αυτή την κουβέντα, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείς. Ίσως πρέπει να γράψεις λοιπόν και άλλα ερωτικά τραγούδια, γιατί πραγματικά υπάρχουν πράγματα που μας κάνουν να συνειδητοποιούμε ότι μαζί με την αύξηση του ορίου ηλικίας που πετύχαμε εμείς οι γιατροί, σε κάποιες χώρες καταφέραμε και κάτι άλλο. Στην Ιαπωνία διάβαζα πρόσφατα τα πιο, αν θέλουμε έτσι, λογοτεχνικά βιβλία που είχαν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, ήταν εκείνα που είχαν σαν πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο συνταξιούχο ή γέροντα. Μάλιστα λέγαν και με περηφάνεια ότι είναι η σύνταξη μια ζωντανή κηδεία και ίσως προετοιμάζονται. Πιστεύεις ότι με το δικό μας ταπεραμέντο, με αυτόν τον ήλιο, με τις μουσικές, η ελληνική κοινωνία θα φτάσει να συμπεριφερθεί έτσι? Πώς δηλαδή? Να κάνει τα γεράματα κέντρο βάρους των εξελίξεων. Να πάρουμε την οριμότητα, να πάρουμε τη σοφία τους, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να κάνουμε αγώνα όπως το κάνει η κυρία Κουτσούρη, να κάνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να σκέφτονται σαν νέοι. Ναι, εγώ νομίζω ότι πέρα από τον ήλιο και το κλίμα και τα όλα αυτά, σημασία έχει να, εγώ αυτό θα έλεγα, να ακολουθεί κανείς τον δρόμο της καρδιάς του. Αυτό είναι το βασικό. Είναι πιο βασικό και από το αν έχεις ταλέντο και από το αν εργάστηκε σκληρά. Έχω γνωρίσει ανθρώπους με ταλέντο που κάτι τους εμπόδιζε μέσα τους, ή μια δυσπιστία, μια αμφιβολία, μια... και δεν κάναν τίποτε. Ο Νίκος ο οικονόμου ήταν καταπληκτικός πιανίστας στην εποχή μου. Και πήγε, σπούδασε τις καλύτερες σπουδές στη Ρωσία, γύρισε μεγάλο ταλέντο. Τι το έτρωγε αυτό το παιδί όμως, έπεσε, έγινε αλκοολικός. Ώσπου μια φορά στούκαρε με το αυτοκίνητο και πάει ο Νίκος.
Και σκληρή εργασία, μην νομίζεις. Δεν... Ειδικά στην τέχνη. Η τέχνη είναι αχάριστο πράγμα. Μπορεί να χύνεις κουβάδες αίμα και να μην γίνεται τίποτα. Έχει σημασία και το ταλέντο βέβαια. Και... Αλλά ένας συνάδελφος με έπριζε. Ε, τι λέει το ταλέντο, λέει ένα 5% είναι το ταλέντο. Η σκληρή εργασία είναι που έχει μεγάλη αξία. Το 95% μπορώ να σου πω. Με έπριξε, το έλεγε το ξαλάρι. Εντάξει τον Γιώργο, του λέω, αλλά αυτό το 5% όπως ένα δεν το είδαμε ακόμα. Πάντως. Τι σε πειράζει, του λέω, το 95 έχεις εσύ να πω. Ναι, δεν είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι ούτε το ένα ούτε ο άλλο. Είναι να ακολουθείς το δρόμο της καρδιάς, γιατί μόνο αυτό σε συνδέει με τον αληθινό χρόνο. Γιατί ο χρόνος, γιατρέ, σήμερα με τη δική μου πείρα του καλλιτέχνη, δεν είναι ένας. Δύο είναι οι χρόνοι. Είναι ο μεγάλος και ο μικρός. Το έχω πει συμβολικά και σε τραγούδι μου, ότι ο χρόνος αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Εγώ εννοούσα ότι το κάθε παιδί είναι και μεγάλο και μικρό. Αλλά ήρθε ωραία, έτσι, έστω όπως το είπα. Υπάρχει ένας χρόνος που... ο φυσικός χρόνος, έτσι, που πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά και μετά έρχεται ο χειμώνας και μετά ανθίζουν τα φύλλα και σουβλίζουμε το αρνί και μετά είναι που ανοίγουν τα θερινά σινεμά και κάνουμε τα μπάνια, έτσι, αυτό το πράγμα, αυτός είναι ο φυσικός χρόνος. Υπάρχει ένας άλλος παράδοξος χρόνος. Να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, περνάς με μια ωραία κοπέλα δίπλα στη θάλασσα, τρώτε ψαράκι. Ρε, πώς πέρασε η ώρα ξαφνικά. Και 5 ώρες έχουν περάσει και σου φάνηκε σε μια στιγμή αυτό, έτσι. Ναι, αλλά τι σε μια στιγμή. Εάν σε πάρω και σε βάλω να καθίσεις πάνω σε μια αναμένη σόμπα για μια στιγμή, το σου φάνει αιώνας. Είναι απίστευτες οι καμπύλες μέσα σε αυτόν τον άλλο χρόνο. Ναι, αλλά αυτός ο άλλος χρόνος είναι εκείνος με τον οποίο συνδεόμεθα πώς, με την αγάπη, με τη δημιουργία, οι τέχνες, τα λοιπά που λέμε. Οτιδήποτε μας κάνει να ξεπερνάμε τον εαυτό μας και όχι τον διπλανό μας, μας συνδέει με αυτόν τον μεγάλο χρόνο. Από εκεί έρχεται η ζωή. Από εκεί έρχονται τα τραγούδια. Από εκεί έρχεται η αγάπη. Η σύνδεση με αυτόν τον άλλο χρόνο επιτυγχάνεται αν ακολουθήσουμε τον δρόμο της καρδιάς. Διονύσης Αγόπουλος, λέγοντας αυτά που έχει πει ο Αριστοτέλης χρόνια πριν, που είπε να μην συνδέουμε το χρόνο με το ηλιακό ρολόι, αλλά με τα συναισθήματα, δηλαδή με τους χτύπους της καρδιάς. Είχες πει Διονύση ότι φοβάσαι τ' αύριο. Ίσως είχες δει ότι η ματιά μας θα γίνει μια οθόνη και τα λόγια μας θα γίνουν ένα πληκτρολόγιο. Σήμερα λοιπόν, αν σε βάζαμε σε μια μηχανή του χρόνου, θα πήγαινες στο μέλλον ή στο παρελθόν και γιατί, τι θα έψαχνες εκεί? Πού θα πήγαινε, αφού θα ήταν μηχανή του χρόνου, γιατί να μην πάω και από εδώ και από εκεί? Πλεονέκτης. Γιατί θέλω πάρα πολύ να δω, έτσι πάει, την παλιά μου γειτονιά. Θέλω να τα δω. Ή θα ήθελα να πάω πιο πίσω. Ναι, αλλά στο μέλλον ασφαλώς. Εκεί να δούμε τι θα γίνεται. Αυτό είναι η αισιόδοξη άποψη της ζωής, πραγματικά. Ας μην κουράζουμε πολύ τον κόσμο. Μια τελευταία έτσι ερώτηση. Έχω βιώσει τον παππού μου, ήταν ο πρώτος ελεύθερος Έλληνας στη Θεσσαλία, απελευθερώθηκε το 81, γεννήθηκε το 1901. Λοιπόν, ήταν γιδοβοσκός, δεν είχε ποτέ ούτε ρολόι ούτε τίποτα, έβλεπε τον ήλιο πότε ανεβαίνει, πότε κατεβαίνει, ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος, έζησε όμορφα τη ζωή του και έφτασε στα 97. Λοιπόν, μήπως τελικά αυτό που κάνουμε όλοι, εγώ δεν φοράω ρολόι πάντως, εσύ βλέπω φοράς, να κοιτάζουμε συνεχώς την ώρα, είναι ότι μπήκαμε σε μια κοινωνία, σε μια λογική του χρόνου που είναι χρήμα και
προσωπικά εσύ πώς συχνά κοιτάς το ρολόι και γιατί το κοιτάς, μήπως έχεις εντάξει τη ζωή σου σε αυτή τη διαδικασία? Την έχω εντάξει και σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως κοιτάω το ρολόι, διότι είναι η πρόβα, είναι το να παραδώσω το πρόγραμμα, δεν μπορείς να μην κοιτάς την ώρα. Αλλά πραγματικά προσπαθώ όσο μπορώ να μην χάνω την επαφή μου με τον άλλον χρόνο που δεν έχει σχέση με το ρολόι. Μπράβο. Είχα την τύχη να δω το Διονύση στην παράστασή του 3-4 μήνες μετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. Γύρισε εκεί στα παλιά, στο Ροντέο, και είχε την έμπνευση να ξαναπαρουσιάσει τον Μπάλο. Ήταν πιτσιρικάς όταν το πρωτοχόρεψε με εκείνο το στυλ το δικό του. Και σας πληροφορώ ότι το μόνο που είχε αλλάξει είναι ότι είχε κατεβεί μόνο μία νότα χαμηλότερα για να μπορέσει να βγάλει σωστά τη φωνή του. Αν έτσι λοιπόν είναι να μεγαλώνουμε, τότε μεγαλώνουμε ομορφαίνοντας. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα της σημερινής συγκέντρωσης. Ευχαριστώ.